Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σας. Πριν από πολλά, πολλά χρόνια, ο Αριστοφάνης έγραψε αυτή την ιστορία που θα πείτε να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Αν και μερικοί στο έργο είναι τελείως πεθαμένοι. Τότε, στα χρόνια τα παλιά, όλοι πίστευαν πως όταν κάποιος πεθαίνει, αφήνει την γετούτη και πάει σε έναν άλλο τόπο που ονομάζεται Άδης. Εκεί βασίλευε ο θεός Πλούτονας με την γυναίκα και την Περσεφόνη. Και ο Κάρος ήταν ξενοδόχος. Στην πόρτα φύλακας ήταν ένας άγριος σκύλος με τρία κεφάλια, ο Κέρβερος. Στον Άδη δεν ήταν εύκολο να πεις, εκτός κι αν είχες φύγει από αυτόν τον κόσμο. Όμως ο Διόνυσος, ο θεός του θεάτρου, θέλει να ταξιδέψει στον Άδη για να αναστήσει έναν πεθαμένο ποιητή. Μαζί του θέλει να πάρει και τον δούλο του, τον Ξανθία. Α, να, έχω. Η γλώσσα μου αρχίσει και χωρίς τον λογισμό. Και σ' αρέσουν εσένα, φράγκο.
Αν μ' αρέσει, λέει ψοφά. Άσε μας τώρα, παιδιά. Σε μια δεύτερα πάρα. Α, έλα που να ζητήσεις τα πελοφέρα φάσου. Αυτό, πονάει ο άλλος. Για η καρφή η μύρα. Ο δούλος με ξανθίας. Ρέκε, ρέκε, ρέκε και σπας, σπας.
Όλοι αυτοί να τσακιστούν να πουν έξω το χώρο. Όλοι αυτοί να τσακιστούν να πουν έξω το χώρο. Όλοι αυτοί να τσακιστούν να πουν έξω το χώρο.
Μαρία! Λαχάνη, Μαρία.
Thank you.
Μια φορά και ένα καιρό ήρθε ο Αιγύπτιος εδώ με τους 50 γιους του. Για σάμι. Ναι! Ο Διόνυσος σπιδούσε και γούνε σε λαφιόν φορούσε. Και καστά με κρατούσε. Ναι! Θα σκάσε. Δεν κακό που πάθαμε. Θα σκάσε επιτέλους. Όχι. Ο Πέλεπας στο παλάτι καθώς έρχεται καβάλα στο γοργόφτερο του άλογο. Έπιαστα. Thank you.
Συγχαρητήρια. Να δώσουμε και τους επέμβους στα παιδάκια. Είναι ευκαιρία τώρα που είσαστε εδώ. Ο Μάριος Αβραμίδης. Μπράβο. Η Γεωργία Χριστίνα. Ευχαριστώ, Γεωργία μου. Έλα, αγαπητέ. Ο Νικόλας μας. Ο Γιώργος Όλας. Η Κωνσταντίνα, η Δεμπάτη. Ο Μιχαήλ Ράσπαρη. Διδάσκονται με ένα πολύ ωραίο τρόπο, πολύ διασκεδαστικό πιστεύω. Και νομίζω ότι τους κάνουν καλά αυτές οι εμπειρίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε το βήμα να παρουσιάσουμε. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήρθατε στην πόλη των Αχαρνών εδώ και σας φιλοξενήσαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο. Σας περιμένουμε και...